Η Hugging Face παρουσίασε χθες δύο νέα ανθρωποειδή ρομπότ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face ενισχύει τη δυναμική της στον χώρο της ρομποτικής, παρουσιάζοντας δύο νέα ανθρωποειδή ρομπότ ανοιχτού κώδικα, το Hope JR και το Richie Mini. Το Hope JR είναι ένα full-size ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να περπατά, να κινεί τα χέρια του και γενικά να κάνει 66 ξεχωριστές κινήσεις. Το Richie Mini, από την άλλη, είναι μια πιο συμπαγής επιτραπέζια μονάδα, σχεδιασμένη για πειραματισμό με εφαρμογές AI. Διαθέτει δυνατότητα κίνησης κεφαλής, φωνητικής επικοινωνίας και αναγνώρισης φωνής. Αν και δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διανομής, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hugging Face δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει τις πρώτες αποστολές για το τέλος του έτους. Η λίστα αναμονής έχει ήδη ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά στην τιμή, το Hope JR θα κοστίζει γύρω στις $3,000, ενώ το Richie Mini θα κοστίζει κάπου 250 με $300, ανάλογα με την αγορά και τους δασμούς. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δυνατά σημεία των δύο ανθρωποειδών ρομπότ της Hugging Face είναι η open source φύση τους και η χαμηλή τιμή τους. Το γεγονός ότι τα ρομπότ είναι ανοιχτού κώδικα σημαίνει πως ο καθένας μπορεί να τα συναρμολογήσει, να τα προσαρμόσει και να κατανοήσει τη λειτουργία τους. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη φιλοσοφία της Hugging Face για ανοιχτή και υπεύθυνη καινοτομία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των νέων ανθρωποειδών ρομπότ της Hugging Face δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εξαγορά της Pollen Robotics, startup που ειδικεύεται στη ρομποτική. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο ενίσχυσε σημαντικά τις δυνατότητες της Hugging Face στον τομέα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία στον χώρο της ρομποτικής. Το 2024, η Hugging Face παρουσίασε το LeRobot, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συγκεντρώνει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σύνολα δεδομένων και εργαλεία ανάπτυξης για δημιουργία ρομποτικών συστημάτων. Μέσα στο 2025, η εταιρεία συνέχισε τις καινοτομίες με την κυκλοφορία νέας έκδοσης του SO101, ενός 3D printed ρομποτικού βραχίωνα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη γαλλική The Robot Studio. Παράλληλα, εμπλούτησε την πλατφόρμα LeRobot με νέα δεδομένα εκπαίδευσης. Η εταιρεία επιδιώκει να τοποθετηθεί ως ένας από τους βασικούς φορείς στο μέλλον της ρομποτικής ανοιχτού κώδικα, προωθώντας λύσεις που συνδυάζουν διαφάνεια, προσβασιμότητα και προηγμένες δυνατότητες AI.